Γίνετε δωρητές οργάνων και αφήστε τις αναστολές και την καχυποψία στην άκρη. Προτρέπουν όλους εμάς οι επιστημονικοί φορείς που παρουσίασαν σήμερα όλα τα νεότερα δεδομένα στη μεταμόσχευση ύπατος. Η μεταμόσχευση κερδίζει και χαρίζει ποιότητα ζωής στον άρρωστο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το ύπαρ είναι ένα ζωτικό όργανο το οποίο δεν έχει εναλλακτικές λύσεις, μηχανική υποστήριξη, οπότε είναι η μεταμόσχευση ή θάνατος. Εμείς είμαστε από τους τυχερούς της ζωής που μας δόθηκε το δώρο ζωής, η δεύτερη ευκαιρία, ξαναγεννηθήκαμε για δεύτερη φορά. Είμαστε ευλογημένοι γιατί μπορούμε και βλέπουμε κάθε πρωί τον ήλιο να ξημερώνει, πάρα πολύ σημαντικό, αν και πολλοί δεν το εκτιμούν αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν και συνάνθρωποι μας που δεν είναι τόσο τυχεροί και που περιμένουν στις λίστες αναμονής. Αυτό είναι τραγικό, γι' αυτό πρέπει η πολιτεία να δει πολύ σοβαρά το θέμα των μεταμοσχεύσεων, να ενισχύσει το μοναδικό μεταμοσχευτικό κέντρο ύπατος της Θεσσαλονίκης που υπάρχει αυτή τη στιγμή, να ανοίξει ένα δεύτερο μεταμοσχευτικό κέντρο στην κεντρική Ελλάδα και μάλιστα στην Αθήνα, και να δει καθαρά ότι η μεταμόσχευση δεν χαρίζει μόνο ποιότητα ζωής, αλλά είναι και όφελος για όλη την κοινωνία. Δυστυχώς τα πρόσφατα νούμερα, τα οποία είναι από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και είναι έγκαιρα, έχουμε μια δραματική μείωση που ξεπερνάει το 50%. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί, βάζει δυναμίτη στα θεμέλια του προγράμματος μεταμόσχευσης. Είχαμε το 2011 12 εκατομμύρια από οικονομική διαφυγή, έτσι, πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο, για τα άτομα που αναγκαστήκαν να μεταμοσχευθούν στο εξωτερικό. Με υπολογισμούς που κάναμε, με πρόχειρο υπολογισμό, με το μισό ποσό, γύρω στα 6 εκατομμύρια, θα μπορούσαν να μεταμοσχευθούν 100 Έλληνες, εάν λειτουργούσαν δύο κέντρα στην Ελλάδα, και θα καλύπταμε με αυτό, με τα 100 άτομα, αν μπορούσαμε να μεταμοσχεύσουμε 100 άτομα, τις μεταμοσχευτικές ανάγκες της χώρας μας με το μισό ποσοστό. Επομένως, η υποστήριξη των κέντρων μεταμόσχευσης δεν είναι οικονομική, είναι καθαρά πολιτική. Υπάρχει μια φοβερή εξέλιξη στον τομέα των μεταμοσχεύσεων από πολλές πλευρές. Από άποψη εγχειρητικής τεχνικής, από άποψη υποστήριξης αυτών των ασθενών, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά, και από άποψη επιβίωσης των μοσχευμάτων. Ξεκινήσαμε από ένα 20% ετήσια επιβίωση και μιλάμε σήμερα για 90% και πάνω. Από φοβερές εξελίξεις στην άνοσοκαταστολή που χρησιμοποιούμε σήμερα, έχουμε στα χέρια μας πολύ πιο ισχυρά και αποτελεσματικά φάρμακα, τα οποία έχουν ελαχιστοποιήσει την συχνότητα απορριπτικών επεισοδίων στα μοσχεύματα. Σήμερα πάρα πολύ σπάνια θα χάσουμε μόσχευμα λόγω ενός απορριπτικού επεισοδίου. Ιωάννα Αλεξίου για το Doctor's Channel.